Λοιπόν, πέτυχα στην Κύθνο, στην Κύθνο μου, όπως λέω εγώ. Έτσι, ως Δημήτρης Μάρκος, λέω η Κύθνος μου. Πέτυχα τον Χρήστο Κιούση, που τον αγαπάμε όλοι. Με τι ωραίο φόντο, το παράθυρο εδώ, το νησιώτικο. Χρήστο μου, πώς από εδώ. Είμαι και εγώ τακτικός της Κύθνου. Δεν έχω δικαίωμα να τη λέω Κύθνο μου, όπως τη λες εσύ. Ναι. Δεν την έχω οικειοποιηθεί ακόμα, αλλά είμαι τακτικός. Από το 17 που την πρωτογνώρισα, προσπαθώ να έρχομαι όσο πιο συχνά γίνεται. Τώρα έχουμε και οικογενειακή σχέση. Δηλαδή? Το νησί, γιατί εργάζεται η σύζυγος εδώ. Αλήθεια. Εργάζεται στην Κύθνο, θέλεις να μας πεις σε ποια επιχείρηση ακριβώς κάνει? Εργάζεται στην Ιδιοπλίδα, στο χάρτινο καράβι, είναι μπέστρισε. Οπότε όποιος θέλει να γλυκαθεί και αν χωρίσει προς την Ιδιοπλίδα, να περάσει να δοκιμάσει. Οπότε να ζητήσει ποια ακριβώς την κυρία? Θα λέγαμε την κυρία Κιούση, αλλά θα με κυνηγάει με τη ζάχαρη και τη σοκολάτα. Α ζητήσει το χάρτινο καράβι, έτσι κι αλλιώς. Στο χάρτινο καράβι και δίπλα είναι στη. Σωστά, σημασία έχει το όνομα. Ωραία. Φτιάχνει ωραία πράγματα. Έτσι λέω εγώ. Ποια είναι η σπεσιαλ. Πώς με βλέπετε? Εγώ σε βλέπω μια χαρά. Πολύ γλυκό σε βλέπω και με πολύ μεγάλη περηφάνεια επίσης. Πολύ γλυκό εξαιτία τη. Ποια είναι η σπεσιαλιτέ τη που σ' αρέσει πολύ? Εμένα μου αρέσει πολύ το εκμέκ τσουρέκι. Εκμέκ τσουρέκι! Είναι λίγο πατέντα δική τη. Αυτό. Αλλά όμως θα συναντήσετε πολλά ωραία γλυκά, προφιτερόλ, τάρτες. Γενικά, σιροπιαστά, ό,τι θελήσετε, υπάρχει εκεί. Πώς κρατιέσαι και κλείνω, πώς κρατιέσαι, γιατί εγώ είμαι πολύ επιρρεπής στο φαγητό, στο γλυκό, ούτε διατροφή μπορώ να κάνω τίποτα. Με τόσα ωραία πράγματα που σου φτιάχνει, πώς κρατιέσαι σε αυτή την κατάσταση, την καταπληκτική? Δεν κρατιέμαι. Το καλοκαίρι όμως, επειδή πηγαίνω, έρχομαι, κάνω το πρόγραμμα 5 μέρες εγκράτεια και 2 μέρες κρεπάλι. Τα πάντα όλα. Νικάει λίγο η εγκράτεια. Χρήστο μου, καλό καλοκαίρι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και μια κουβέντα για το Κύθνο TV. Αν αγαπάτε το νησί όπως το αγαπάμε εμείς και αν θέλετε να το γνωρίσετε καλύτερα, να το γνωρίσετε μέσα από το Κύθνο TV.